Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ονομάζομαι Κυριάκος Περσίδης, αν και πολλοί από εσάς θα με γνωρίζετε ήδη ως Άκης. Μέσα από το κανάλι μου θα μιλήσουμε για το βίντεο και τη φωτογραφία. Θα δουλέψουμε επίσης τα βασικά προγράμματα της Adobe, όπως είναι το Photoshop, το Lightroom και το Premiere. Αφήνω και μια μικρή παρένθεση για το After Effects. Επίσης υπάρχουν και άλλες ιδέες για αυτό το κανάλι, τις οποίες θα σας τις αποκαλύψω σιγά σιγά. Οπότε, αν σας άρεσε το βίντεο, μείνετε συντονισμένοι, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου ή ακόμα αν θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram, link θα βρείτε στο description. Και πάμε σήμερα να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας πρόγραμμα, το οποίο είναι το Premiere Pro. Το Premiere Pro είναι ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα επεξεργασίας βίντεο. Φυσικά δεν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες και μαζί θα δούμε για αρχή ποια είναι τα βασικά, να καταλάβουμε τη λογική του και να μπορέσουμε να φτιάξουμε το πρώτο μας τελικό βίντεο. Αν είσαι ήδη εξοικειωμένος και γνωρίζεις τα βασικά, κάτσε χαλαρός, απολαύσε το βίντεο και ίσως σου φανεί κάτι χρήσιμο. Όλοι οι υπόλοιποι, ανοίξτε υπολογιστές, πάρτε νερό, καφέ, χυμό ή ό,τι άλλο θέλετε και πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα να φτιάξουμε το πρώτο μας project. Ανοίγοντας λοιπόν το πρόγραμμά μας, βρισκόμαστε στην αρχική οθόνη, στην οποία θα δημιουργήσουμε το νέο μας project. Εδώ μπορούμε να δούμε τις τελευταίες μας δουλειές και να ανοίξουμε μια παλαιότερη. Εμείς επιλέγουμε New Project. Στο επόμενο παράθυρο θα μας ζητήσει να βάλουμε ένα όνομα για το αρχείο που θα δημιουργήσουμε. Εγώ θα βάλω Tutorial 1 και πατάμε OK. Επιλέγοντας λοιπόν OK, βρισκόμαστε στο αρχικό περιβάλλον του Premiere. Ξέρω, σας φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό, αλλά μην σας νοιάζει, πάμε μαζί να τα βάλουμε σιγά σιγά σε μια τάξη. Πριν δούμε τι είναι όλα αυτά τα παράθυρα, πάμε να δημιουργήσουμε μια sequence για να μπορέσουμε να δουλέψουμε τα βίντεο μας. Πάμε πάνω ψηλά που λέει File, New, Sequence. Στο επόμενο παράθυρο θα πρέπει να δώσουμε κάποιες ρυθμίσεις έτσι ώστε να καταλάβει τι ανάλυση θα έχει το τελικό βίντεο που θα βγάλουμε. Υπάρχουν αριστερά κάποια presets, τα οποία όπως βλέπετε για παράδειγμα στην κατηγορία AVCHD, την οποία έχω επιλέξει 1080p, υπάρχει ανάλυση 1080p ή στα 25 frames. Υπάρχουν διάφορες παραμέτροι, μπορείτε να διαλέξετε ό,τι εσείς θέλετε. Επιλέγοντας αυτό που θέλω, πατάω OK και έτσι έχει δημιουργηθεί η πρώτη sequence. Το επόμενο μας βήμα είναι να βάλουμε τα αρχεία μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε. Αυτό θα το κάνουμε πάντα κάτω αριστερά στο συγκεκριμένο παράθυρο. Εδώ πέρα μπορούμε να βάζουμε βίντεο, αρχεία μουσικής με φωτογραφίες. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε πατώντας διπλό κλικ. Επιλέγουμε πού είναι τα αρχεία που θέλουμε να προσθέσουμε. Εγώ έχω ετοιμάσει κάποια αρχεία και ένα τραγούδι. Και περιμένουμε να μπουν στο πρόγραμμά μας. Στο από πάνω παράθυρο θα βλέπουμε πάντα τις παραμέτρους του αρχείου που θέλουμε να επεξεργαστούμε. Και δίπλα θα βλέπουμε πάντα την τελική μορφή του αρχείου μας. Και τέλος, στη μέση εδώ βρίσκονται τα εργαλεία μας. Τι κάνει το κάθε ένα θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν τώρα να αρχίσουμε να βάζουμε τα αρχεία μας στη sequence που δημιουργήσαμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε. Εγώ ξέρω από πριν ότι όλο μου το βίντεο θέλω να έχει slow motion ροή. Οπότε θα πάω και θα μπω στα βίντεο μου όλα. Αυτό μπορώ να το κάνω είτε να τα επιλέξω ένα-ένα. Έτσι, πατάω το control και κλικάρω τα βίντεο που θέλω. Ή μπορώ να πατήσω κάτω εδώ το μικρό κουμπάκι, να τα επιλέξω. Πατάω το πρώτο, κρατάω το shift πατημένο και κλικ στο τελευταίο βίντεο μου, άρα μου το έχει επιλέξει όλα. Κάνω δεξί κλικ σε ένα από αυτά, πάω εδώ που λέει Modify, επιλέγω τη μεσαία επιλογή και του λέω Assume this frame rate σε 25. Πατάω OK και τώρα όλα μου τα βίντεο έχουν γίνει 25 frames. Με λίγα λόγια, έχω κάνει όλα μου τα βίντεο slow motion. Τέλεια. Ξαναλλάζω λοιπόν εδώ το preview για να μπορώ να βλέπω τα βίντεο μου και πάμε τώρα να περάσουμε τα βίντεο μας στη sequence. Διπλοκλικάροντας ένα από τα βίντεο μου Μας ανοίγει το από πάνω παράθυρο και είπαμε ότι εδώ πέρα πάντα θα βλέπουμε τις παραμέτρους του κάθε αρχείου. Λοιπόν, σε πρώτη φάση πρέπει να κάνουμε την επιλογή των πλάνων μας. Με αυτό εδώ το slider κουνάω και βλέπω σε ποιο σημείο, μισό λεπτό για να χαμηλώσω και την μουσική για να μας ενοχλεί, ωραία. Κουνώντας λοιπόν αυτό εδώ, ψάχνω να βρω το σημείο το οποίο θέλω να δουλέψω. Εγώ θα διαλέξω... Νομίζω ότι αυτό εδώ μου κάνει. Οπότε, τι πρέπει να του πω, ότι εγώ θέλω από το συγκεκριμένο σημείο που θα σου πω να μου κρατήσεις αυτό το κομμάτι. Άρα, πάμε και του βάζουμε εδώ ένα mark in, πατώντας το συγκεκριμένο κουμπάκι ή πατώντας το I, και ξέρει το πρόγραμμα ότι από αυτό το σημείο θα ξεκινάει το βίντεο μου και θέλω να τελειώνει κάπου εδώ. Πατάω το διπλανό κουμπάκι το οποίο είναι το mark out ή πατάω το O. Τέλεια. Και μου έχει δημιουργήσει αυτό το κομματάκι, είναι αυτό εδώ που είδαμε. Εγώ αυτό θέλω να το προσθέσω κάτω στο sequence μου. Οπότε υπάρχουν δύο τρόποι. Ή τραβάω την εικόνα όλη και την βάζω μέσα στο sequence και με αυτόν τον τρόπο μου έχει τραβήξει και την εικόνα και το βίντεο. Ή αν ξέρω από πριν ότι θέλω μόνο την εικόνα ή μόνο τον ήχο, διαλέγω ένα από αυτά εδώ τα δύο. Το αριστερό είναι για μόνο την εικόνα, το δεξί είναι μόνο για τον ήχο. Εγώ ξέρω ότι θέλω μόνο την εικόνα γιατί θα βάλω δικιά μου μουσική από πάνω. Οπότε το σέρνω και το βάζω στη sequence. Κουνώντας αυτό εδώ το slider μπορούμε να μεγενθύνουμε τη δουλειά μας έτσι ώστε να βλέπουμε καλύτερα το κάθε κομμάτι που έχουμε βάλει και επίσης μεγαλώνοντας αυτές εδώ τις μπάρες μεγαλώνει και το αρχείο που έχω προσθέσει έτσι ώστε να μπορώ να κάνω μια πιο εύκολη ανάγνωση του κάθε κλιπ που έχω προσθέσει. Πατώντας spacebar βλέπω πάνω δεξιά που είπαμε το τελικό μου βίντεο. Τέλεια, μου κάνει σαν πλάνο, πάω να βάλω το επόμενο. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουμε προσθέσει όλα μας τα βίντεο. Καταρχάς δεν πρέπει να υπάρχει κενό ανάμεσά τους, έτσι. Οπότε το κενό μπορώ να το επιλέξω κάνοντας κλικ και με το spacebar μου κλείνει όλα τα κενά τα οποία υπάρχουν ανάμεσα στα βίντεο μου. Και πάμε να δούμε λιγάκι μέχρι στιγμής τι έχουμε κάνει. Τα έχουμε βάλει σε μία σειρά και αν πάω στην αρχή, πατάοντας spacebar, ξεκινάει το βίντεο μου να παίζει. Τέλεια. Πάμε τώρα να δούμε ένα πολύ βασικό εργαλείο που θα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά και είναι το συγκεκριμένο εδώ, λέγεται Razor Tool. Για συντομία μπορούμε να τον ενεργοποιούμε από το πληκτρολογιό μας και με το πλήκτρο C. Με το συγκεκριμένο φανταστείτε ότι είναι ένα κοπίδι. Έχοντας ένα αρχείο το οποίο θέλουμε να το κόψουμε ή να πετάξουμε κάποιο σημείο που δεν μας ενδιαφέρει, μπορούμε να πάμε πάνω του και να κάνουμε ένα κλικ και βλέπουμε ότι αυτόματα μας έχει κόψει το βίντεο στη μέση. Το συγκεκριμένο κομμάτι μπορούμε, αν θέλουμε, εμείς μετά να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Άρα με αυτόν τον τρόπο έχουμε μικρύνει το βίντεό μας. Να το φτιάξω πάλι όπως ήταν. Εγώ π.χ. βλέποντας το κομμάτι που έχω επιλέξει για να βάλω στην timeline μου, βλέπω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο και κουραστικό. Οπότε μπορώ να θέλω να κάνω μια τελευταία αλλαγή. Θα διαλέξω το σημείο πάλι που θέλω να ξεκινάει το βίντεο μου, κάπου εδώ. Οπότε όλο αυτό το πρώτο κομμάτι μου φαίνεται άχρηστο. Θα πάρω λοιπόν το Razor Tool και θα το πω κάπου εδώ. Κόψτε μου. Επιλέγω πάλι μετά τον κέρσορά μου για να μπορέσω να το επιλέξω και πατάω spacebar για να το σβήσω. Επιλέγοντας το κενό και spacebar πάλι, πάει πίσω στο κομμάτι και βλέπουμε ότι τώρα έχω μικρύνει το αρχείο μου έτσι ώστε να μην είναι και τόσο κουραστικό. Έτσι, άρα πάρα πολύ σημαντικό το Razor Tool. Πάμε λιγάκι τώρα να προσθέσουμε και το τραγούδι μας για να δούμε λιγάκι τι έχουμε κάνει. Αυτό εδώ είναι το τραγούδι μου. Υπάρχουν δύο τρόποι. Το πιάνω, το σέρνω κατευθείαν στην timeline και έχω όλο το τραγούδι προς χρήση. Ο άλλος τρόπος είναι να διπλοκλικάρω όπως κάναμε πριν και με τα βίντεο μας και να δουλέψω το αρχείο πρώτα εδώ, δηλαδή να κόψω κάποιο συγκεκριμένο σημείο του τραγουδιού που θέλω να προσθέσω στο αρχείο μου. Στη συγκεκριμένη φάση εγώ το θέλω όλο, οπότε μια χαρά το έχω προσθέσει. Θα πάω στο τέλος του βίντεο μου, θα πάρω πάλι το Razor Tool που είπαμε, πατώντας το C. Θα πατήσω κάπου εδώ να το κόψω για να τελειώσει ακριβώς με το βίντεο μου. Επιλέγω το υπόλοιπο που δεν θέλω, Spaceback, έσβησε, τέλεια. Έχω φτιάξει το βίντεο μου μαζί με τη μουσική μου. Και αν θέλω μπορώ να πατήσω να το δω, μισό λεπτό να βάλω και ήχο. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Επόμενο κομμάτι, για να το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον, μπορούμε να πάμε να βάλουμε τις λεγόμενες εναλλαγές πλάνων, τα transitions, τα οποία μπορούν να μπουν είτε στην αρχή, είτε στο τέλος του βίντεό μας, είτε ενδιάμεσα από κάθε πλάνο. Υπάρχουν διάφορες εναλλαγές πλάνων, τις οποίες θα πάμε στο αριστερό παράθυρο στα Effects και θα τις βρούμε εδώ που λέει Video Transitions. Εγώ πάω στην κατηγορία Dissolve που είναι από τις πιο γνωστές και μπορώ να πάω να πω το Cross Dissolve, θέλω να το βάλω στην αρχή του βίντεο μου. Τι κάνει αυτό? Μου ξεκινάει πάρα πολύ ωραία από το μαύρο στην εικόνα μου. Μπορώ να θέλω να κάνω επίσης το ίδιο και ανάμεσα στα δύο πλάνα. Για να δούμε. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ μια πολύ χρήσιμη πληροφορία, πάρα πολλές φορές βάζοντας την εναλλαγή μας, για κάποιο λόγο περίεργο, μπορεί να είναι εδώ πέρα πάνω επιλεγμένη η επιλογή End at Cut. Να βάζεις δηλαδή, μισό λεπτό για να την ξαναβάλω, να βάζεις δηλαδή το transition εσύ που θέλεις στη μέση. Δεν το πιάσε ακόμα, δεν πειράζει. Συγγνώμη, πρέπει να το επιλέξω. Να βάζεις δηλαδή εσύ την εναλλαγή πλάνου σου και αυτό να πηγαίνει και να το βάζει μόνο στο τελείωμα του βίντεο, ενώ εγώ το ήθελα στη μέση. Άρα το επιλέγω, πάω πάνω στους παραμέτρους που είπαμε, Effects Control, και εδώ κάτω πάω και του λέω Center at Cut, και αυτό πάντα θα είναι στη μέση των δύο βίντεο. Άψογα. Πάμε τώρα να το κάνουμε λιγάκι πιο κινηματογραφικό, αλλάζοντας του λίγο την όψη, βάζοντας τις γνωστές μπάρες κάτω χαμηλά και ψηλά από το βίντεο. Αυτό που πάμε να το κάνουμε πώς? Πηγαίνουμε πάλι στο αριστερό παράθυρο, στο project μας. Πατάμε εδώ κάτω χαμηλά που λέει New Item, κάνουμε δεξί κλικ στο χώρο και New Item και βάζουμε μια Adjustment Layer. Οι ρυθμίσεις είναι αυτόματες από τη sequence που έχουμε φτιάξει, οπότε πατάμε κατευθείαν OK και πάμε και προσθέτουμε όλο αυτό το layer πάνω από το βίντεο μας. Πιάνοντάς το από δεξιά και σέρνοντάς το, το οδηγούμε να καλύψει όλο μας το βίντεο. Κάπως έτσι. Πολύ ωραία. Και τώρα πάμε στα Effects, βάζουμε τη λέξη Crop και πιάνοντας το Crop το πετάμε πάνω στο Adjustment Layer που βάλαμε πάνω από το βίντεο μας. Τώρα, από πάνω ακριβώς έχουμε πει ότι είναι οι παραμέτροι μας και πάμε και τη λέμε ότι στην κατηγορία Crop που προσθέσαμε, στο Top θέλω να μου το κόψεις 12%. Στο κάτω Bottom θέλω να μου κόψεις άλλο ένα 12% και βλέπουμε εδώ στην τελική μορφή μας ότι μας έχει κόψει το βίντεο πάνω και κάτω, δίνοντας μια πιο κινηματογραφική αίσθηση. Να το βάλουμε από την αρχή. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε βάλει τα βίντεο μας, έχουμε κόψει εκεί ακριβώς που θέλουμε να διαχειριστούμε το κάθε βίντεο, προσθέσαμε τη μουσική μας, Κάναμε λιγάκι πιο κινηματογραφικό το τελικό αποτέλεσμα βάζοντας τις μπάρες πάνω και κάτω και μας μένει ένας τίτλος. Πάμε λοιπόν πάλι στα εργαλεία μας, στο TAF και επιλέγοντάς το έρχομαι μέσα στο βίντεο, σέρνω και φτιάχνω ένα κουτάκι και κλικάροντας μέσα σε αυτό μπορώ να ξεκινήσω να γράφω. Εγώ θα γράψω summer, σύφνος. Τέλεια. Επιλέγοντας το όλο, αριστερά εδώ, όπως έχουμε πει είναι οι παραμέτροι μας, μπορώ να πάω και να αλλάξω πρώτον τη γραμματοσυρά μου, εγώ θα βάλω τη συγκεκριμένη, τη ρομπότο. Μπορώ επίσης να μεγαλώνω και να μικραίνω τα γράμματά μου. Ωραία. Όπως επίσης μπορώ να δώσω απόσταση στα γράμματα μεταξύ τους και αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία τεχνική έτσι ώστε να πεις ότι έχεις πιο κινηματογραφικό τίτλο. Αν δεν τα βλέπετε αυτά που συμβαίνουν, μπορείτε να γυρίσετε πίσω στο παράθυρο του τίτλου και να μεγαλώσετε το παράθυρο έτσι ώστε αν μεγαλώνουμε γραμματοσυρές ή δίνουμε αποστάσεις στα γράμματα να χωράνε όλα μαζί και να τα βλέπουμε όλα. Ωραία, εγώ κάπως έτσι είμαι ευχαριστημένος. Και αυτό εδώ μπορώ μετά να το πάρω και να το βάλω όπου θέλω στο βίντεο μου. Το έχω πάει στην αρχή, γιατί έτσι θέλω να ξεκινάει το βίντεο μου. Μπορώ να του δώσω και αυτού με ένα εφέ αλλαγής, ένα transition δηλαδή, έτσι ώστε να ξεκινάει και αυτό από το μαύρο, όπως ξεκινάει και το βίντεο μου. Άρα έρχομαι, είπαμε, αριστερά στα εφέ μου. Επιλέγω το Dissolve, Cross Dissolve και το σέρνω πάνω εδώ. Ο δεύτερος και πιο σύντομος τρόπος που μπορείτε να το κάνετε αυτό είναι να πάω κατευθείαν στο βίντεο μου, να κάνω δεξί κλικ στην αρχή του και να κάνω Apply Default Transitions. Είναι το ίδιο transition που βρήκαμε και αριστερά. Οπότε τώρα πατώντας play ξεκινάνε και τα δύο πάρα πολύ ωραία από το μαύρο. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε λιγάκι το summer σύφνος, να μην πέφτει εκεί μέσα, πάνω εννοώ στην σημαία μας, οπότε το επιλέγω και το βάζω κάπου εδώ. Τέλεια. Πολύ ωραία. Επίσης, εφόσον έχω επιλέξει τη διάρκεια του τίτλου μου, το μεγαλώνω δηλαδή και το μικραίνω όσο θέλω. Εγώ θα το βάλω πάλι στο πρώτο σημείο που άλλαξε το πρώτο πλάνο και θα πάω επίσης να του βάλω και μια εναλλαγή πλάνου για να σβήσει και αυτό ωραίο όπως το πρώτο μου πλάνο. Τέλειο. Στο τέλος επίσης μπορούμε να κλείσουμε με κάποιο transition έτσι ώστε να μαυρίζει το βίντεο μας. Πάμε δηλαδή στο τέλος του βίντεο, Apply Default Transition και βλέπουμε ότι κλείνει πάρα πολύ ωραία το βίντεο μας σε μαύρο. Η μουσική βέβαια κλείνει λίγο περίεργα. Οπότε αυτό πώς το φτιάχνουμε? Καταρχάς μεγαλώνουμε το αρχείο ήχου μας για να μπορούμε να βλέπουμε. Θα μεγενθύνω λιγάκι και την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Πολύ ωραία. Και τι βλέπω εγώ εδώ? Ότι από το συγκεκριμένο σημείο μέχρι και εδώ είναι η διάρκεια που αρχίζει και σβήνει το βίντεο. Άρα μπορώ να πάω στο τραγούδι μου και να του πω ότι από το συγκεκριμένο σημείο που ξεκινάει να σβήνει η οθόνη μου, θέλω να σβήνει και το τραγούδι μου. Πώς το κάνω αυτό? Ενθύνω λιγάκι ακόμα για να φαίνεται καλύτερα. Ωραία. Επιλέγω το P είναι το Pen tool, το επόμενο εργαλείο δηλαδή που βλέπουμε. Πάω εδώ στη μέση, η μπάρα αυτή είναι η ένταση του τραγουδιού μου. Κάνω ένα κλικ, μου δημιουργεί ένα σημείο δηλαδή. Κάνω άλλο ένα προς το τέλος του τραγουδιού, τέλεια. Επιλέγω μετά το Selection Tool μου και πιάνω το τελευταίο σημείο που έφτιαξα και το τραβάω τέρμα κάτω και τέρμα δεξιά. Άρα αν πατήσω το play θα δω ότι ζούνει πάρα πολύ ωραία το τραγούδι και ταιριάζει μαζί με την εικόνα μου. Η τελευταία μας κίνηση είναι να κάνουμε export το βίντεο μας. Έχοντας πάντα επιλεγμένο το παράθυρο του Timeline, πάμε πάνω αριστερά File, Export, Media και στο επόμενο παράθυρο που μας εμφανίζει, το μόνο που θέλω να αλλάξουμε είναι το Output Name. Δίνουμε δηλαδή μια τελική ονομασία στο βίντεο μας και που θέλουμε να το αποθηκεύσουμε. Τέλος, πατάμε Export. Όλες οι άλλες ρυθμίσεις δεν θέλω να τις πειράξουμε, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, διότι το ίδιο το πρόγραμμα θα μας δώσει τις καλύτερες ρυθμίσεις για το καλύτερο αποτέλεσμα. Κάπως έτσι κλείσαμε το πρώτο κεφάλαιο του Premiere, έχοντας μάθει πλέον τα βασικά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν ναι, κάντε ένα μου αρέσει, αφήστε μου τα σχόλιά σας από κάτω, είτε θετικά είτε αρνητικά, έτσι ώστε να βοηθήσουν και εμένα. Και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!